Αδάμος Χατζιπαναγή, πολύ καιρό να δω τον κύριο Χατζιπαναγή. Γεια σας κύριε Χατζιπαναγή μου, καλημέρα. Καλημέρα, πώς Κατερίνα. είστε γιατρέ μου, καλά είστε? Μια χαρά είμαι, εσύ τι κάνεις? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Πείτε μας, γιατί είναι κάτι το οποίο το λέγαμε όταν πρωτοβγήκε ο εμβολιασμός για το HPV, κάπου το αφήνουμε λίγο πίσω, δεν ξέρω αν ο κόσμος, ξέρετε και οι οικογένειες με τα κορίτσια και τα αγόρια ενημερώνονται. Λοιπόν, αυτή είναι μια εκστρατεία που γίνεται από τον ΠΑΣΙΚΑΠ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου. Όπως ξέρετε, το εμβόλιο το οποίο ονομάζεται εμβόλιο εναντίον του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ναι. Έτσι πρέπει να λέγεται, και όχι εμβόλιο εναντίον του καρκίνου τραχείου της μήτρας, προστατεύει μεταξύ άλλων και από τον καρκίνο του τραχείου της μήτρας, και γι' αυτό και πήρε αυτή την νοσομονομασία που, όπως είπα, την πήρε λαθασμένα, γιατί δημιουργεί κακές εντυπώσεις στο μυαλό τόσο των γονιών όσο και των παιδιών. Είναι ένα εμβόλιο λοιπόν το οποίο ακόμη δεν έχει αγκαλιαστεί 100% από τον κόσμο. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια τόσο από την πολιτεία όσο και από εμάς τους επαγγελματίες υγείας για να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο, έτσι ώστε να φτάσουμε σε εκείνα τα ποσοστά εμβολιασμού που να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι, που το ποσοστό αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πάνω από 80%. Αυτή τη στιγμή τα νούμερα είναι πολύ πιο κάτω, δυστυχώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που έχουμε αυτή την διστακτικότητα εκ μέρους του κόσμου, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι αν γίνει σωστή ενημέρωση από εμάς τους επαγγελματίες υγείας στον κόσμο, αλλά και στα παιδιά, επιμένω και στα παιδιά, γιατί μιλάμε για έφηβους πια, ναι. Παρά το γεγονός ότι ο εμβολιασμός γίνεται στην ηλικία των 11 με 13 χρόνων, εντούτοις κάποια παιδιά έχουν ξεπεράσει αυτή την ηλικία και δεν έχουν εμβολιαστεί, οπότε πρέπει να τα ενημερώσουμε και αυτά τα παιδιά για να εμβολιαστούν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε τόσο στους γονείς όσο και στους έφηβους. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς θα είμαστε δίπλα και να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα ξανά να κάνουμε μια εκπομπή για να δούμε και τα ωφέλη και το τι μπορούμε να απορρίψουμε και γιατί να γίνεται αυτός ο εμβολιασμός. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι είναι το HPV και είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι γιατροί και οι παιδίατροι να ενημερώνουν, που φαντάζομαι ότι θα το κάνουν περισσότεροι τους γονείς. Αν μπορούσαμε να πούμε κανένα από δύο πράγματα, μια και έχουμε την ευκαιρία αυτή. Όπως έχω εξηγήσει λοιπόν, αυτό το εμβόλιο είναι απόλυτα ασφαλές. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο στην ουσία παράγεται στο εργαστήριο. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με τον ιό και δεν έχει καμία σχέση με τον καρκίνο. Αυτό πρέπει να τονίσουμε στον κόσμο που μας ακούει. Ναι, ναι. Είναι ασφαλές λοιπόν για τον λόγο που εξήγησα. Οι επιπλοκές που μπορεί να έχει είναι πάρα πολύ λίγες, ασήμαντες θα έλεγα, και μας προστατεύει από αυτόν τον ιό, ο οποίος μπορεί εύκολα να φτάσει σε εμάς. Σύμφωνα με τις μελέτες, τα παιδιά, οι έφηβες, οι οποίες είχαν την πρώτη σεξουαλική επαφή και παρακολουθούνταν για 1-2 χρόνια, το 60% αυτών των κοριτσιών είχαν τον ιό του HPV. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο γρήγορα γίνεται η διασπορά. Και πολύ καλή ενημέρωση στα κορίτσια μας, στα αγόρια μας, εγώ θα πω, γιατί το έχουμε ακούσει και το έχουμε δει αρκετές φορές. Γιατρέ μου, ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία ξανά, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε.